Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κονάτσα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα προσπαθήσω να μεταφέρω έτσι μία design αναλυτική οπτική, στον βαθμό που μου το επιτρέπουν τα 15 λεπτά που έχω. Ακούσαμε πολύ ωραίες ομιλίες, κάπου αγγίζουμε η μία προσοχή στην άλλη, κάπου διαφέρουμε. Ακούγοντας εγώ τον τίτλο «Η φαινομενολογική προσέγγιση της σωματικότητας στην ψυχοθεραπεία», άκουσα καταρχάς ότι κάπου μέσα στην ψυχοθεραπεία ψάχνουμε να δούμε το σώμα. Σε αυτό λοιπόν έχω κινηθεί και έτσι οργανώνοντας καιρό πριν τις σκέψεις μου και θα σας διαβάσω το κείμενο το οποίο έχω γράψει, έτσι ώστε να καταφέρω να μείνω και μέσα στον χρόνο, μιας και γράφοντάς το ήμουν ήδη απέναντί σας. Σας είχα εδώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν σε σχέση με τον άνθρωπο και τα στοιχεία που τον συνιστούν απασχολούσε ανέκαθεν και απασχολεί την επιστήμη και τη φιλοσοφία, αλλά και άλλους, τη θρησκεία, τις τέχνες, τη ψυχολογία. Εδώ, σήμερα, βρισκόμενοι σε έναν χώρο ψυχοθεραπείας, μας αφορά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα και μάλιστα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Μια πρόκληση την οποία καλούμαστε να ανοιχνεύσουμε και να απαντήσουμε ή τουλάχιστον να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε. Συχνά έχουμε δει την επιστήμη να απομονώνει το ανθρώπινο σώμα, να το αναλύει και να το κατακτά εντός εισαγωγικών μέσα από μια ανάγκη απόλυτης και ελέγξιμης γνώσης που αποσκοπεί στη μία. Στη ψυχολογία το τοπίο και αυτό αλλάζει. Και σώμα, νόηση και ψυχή θεωρούνται κοντινοί συγγενείς. Συχνά λοιπόν αναφέρεται ο όρος ψυχοσωματικό σύμπτωμα, ο οποίος, όσο και αν φαίνεται να ενώνει, στην πραγματικότητα κατακαιρματίζει την έννοια του ανθρώπου σε επιμέρους στοιχεία. Εδώ όμως, όπως προείπα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάποτε, μια νεαρή γυναίκα, στη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνάντησης, μου μιλά για το βάσανό της. Την κοιτώ, την ακούω, την αισθάνομαι. Τα λόγια της όμως φτάνουν μέχρι εμένα. Μοιάζει να είναι χιλιοκομμένες οι λέξεις αυτές, τόσο που έχουν ξεχωριάσει. Της το λέω. Σας ακούω, ακούω τον πόνο που περιγράφεται, αλλά δεν τον αισθάνομαι. Σωτέρα. Έχετε δίκιο. Δεν είναι πια αυτό το πρόβλημά μου, αλλά το τάδε. Δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το περιστατικό, και ούτε πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερο θεραπευτικό στιγμιότυπο. Θεωρώ όμως ότι περιγράφει αρκετά καλά τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι θεραπευτικά. Ακούω αυτή τη γυναίκα, όχι όμως με τα τύμπανα του αυτιού μου, του πάντοτε. Την κοιτώ, αλλά όχι μόνο με τα μάτια μου. Την αισθάνομαι, αλλά όχι μόνο με τις αισθήσεις μου. Τη συναντώ εκεί, κάπου ανάμεσά μας, στον ενδιάμεσο χώρο. Αλλά περίεργος πώς ο εαυτός μου με έχει ακολουθήσει μέχρι εκεί. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια συνάντηση έξω από μένα. Παράλληλα, η αίσθηση που έχω για αυτή τη συνομιλία δεν είναι αποτέλεσμα μιας ανάλυσης που συμβαίνει κάπου μέσα μου στο μικρό εσωτερικό εργαστήριο του μυαλού μου. Από όπου στη συνέχεια θα το επικοινωνήσω στον έξω κόσμο εντός εισαγωγικών. Κάπου εδώ όμως, η ίδια η γλώσσα, οι λέξεις, γεννούν ένα ερώτημα. Μιλάμε για μία ψυχοθεραπευτική ώρα και αυτοαποκαλούμαστε ψυχοθεραπευτές. Για ποια θεραπεία μιλάμε, ποιας ψυχής και ποια η θέση του σώματος σε όλα αυτά. Δεν πρόκειται για ένα πρωτότυπο ερώτημα βέβαια, ούτε καν σύγχρονο. Είναι όμως ένα ερώτημα που παραμένει διαχρονικό. Ας ανατρέξουμε όμως λιγάκι στους αρχαίους, που έτσι κάπως μας δίνει πάντα την αίσθηση ότι παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, ο όρος ψυχή είχε απασχολήσει τους ανθρώπους της νόησης και της φιλοσοφίας. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η λέξη ψυχή, από το ρήμα ψύχο, δηλαδή φυσό, πνέο, κυριολεκτικά σημαίνει την ψυχρή πνοή, δηλαδή την ίστατη έλευση της ζωής, στο σώμα που γίνεται αισθητή από την αναπνοή. Εν τούτης, οι αρχαίοι φιλόσοφοι χρησιμοποιούν τον όρο για να ανιχνεύσουν ακόμη περισσότερο. Στην ελληνική γραμματεία, η λέξη ψυχή πρωτοαπαντάται στον όμηρο και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές σχετίζονται πάντα με τον άνθρωπο, όπου η ψυχή παρουσιάζεται είτε ως κάτι το οποίο κινδυνεύει να χάσει ο πολεμιστής στη μάχη, είτε ως κάτι που
Μετά τον θάνατο του σώματος μεταβαίνει στον άνθρωπο, δηλαδή στον κάτω κόσμο. Στα γραφτά της προσοκρατικής εποχής, κατά τον 7ο με 5ο αιώνα του Χριστού, παρατηρείται η γενίκευση της χρήσης του όρου ψυχή, η οποία από τότε χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της ζωής ή, ακόμη γενικότερα, ως η κινητήρια δύναμη της φύσης. Το 5ο αιώνα, στον καθημερινό λόγο ψυχή, επιπλέον σημαίνει την έδρα των σωματικών επιθυμιών, των συναισθημάτων και της νόησης. Παράλληλα, αρκετοί μεταξύ των οποίων ο Θουκυπίδης και ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούν τον εν λόγω όρο ή παράδειγμα του για να δηλώσουν το θάρρος ή γενικότερα το ήθος του ανθρώπου. Ειδικά η τελευταία συνωσιολογική προέκταση της ψυχής στον καθημερινό λόγο, που περιλαμβάνει και το έλογο μέρος του ανθρώπου, εικάζεται ότι οφείλεται στην ορολογία του Πυθαγορείου. Επίσης, ο Ηράκλητος τόνιζε ότι η ψυχή επηρεάζεται καθισμενώς από το ποτό, συσχετίζοντας την έτσι στενά με το σώμα και γενικά με την ύλη, όπως και οι περισσότεροι σύγχρονοι. Στο συμπόσιο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη πως η ψυχή πρόκειται να ενσαρκωθεί. Χωρίζεται σε δύο κλίματα που εισέρχονται σε δύο διαφορετικά σώματα. Εν τούτης, τα δύο μέρη της ψυχής έρχονται μεταξύ τους και έτσι εξηγείται το φαινόμενο του αίρου. Στον Φέδρο, από την άλλη, παρουσιάζεται η θεωρία του άνθρωπος έχει τρεις ψυχές. Μέσα στο κεφάλι, την έδρα της νόησης, μέσα στο στήθος, την έδρα των συναισθημάτων και μέσα στην κοιλιά, την έδρα των σωματικών επιθυμιών. Στην πολιτεία όμως, η προσέγγιση αλλάζει και με σκοπό να ξεπεραστούν τα κοινά των προηγουμένων θεωριών, αναφέρεται ότι ο άνθρωπος έχει μία μόνο ψυχή, αλλά τριμερή: το νου, την νόηση, το θυμό, το συνέστημα και το επιθυμητικό, την επιθυμία. Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή αντιστοιχεί στις ιδιότητες που έχει ένα ζωντανό όν. Είτε πρόκειται για φυτό, είτε για ζώο, είτε για άνθρωπο. Και όπως οι ιδιότητες ενός αντικειμένου οφείλουν την υπόστασή του στο ίδιο αντικείμενο, έτσι και η ψυχή οφείλει την υπόστασή της στο υλικό σώμα. Όταν λοιπόν αυτό πεθαίνει και διαλύεται, η ψυχή του εκμηδενίζεται. Για τον άνθρωπο, η ψυχή του έχει πέντε δυνάμεις ή αλλιώς δυνατότητες. Το θρεπτικό, που σχετίζεται με τη θρέψη του σώματος, το ορεκτικό, δηλαδή την τάση για κάθε τι κανό, το αισθητικό, την ικανότητα της πρόσληψης των πληροφοριών και των αισθήσεων, το κινητικό που εξασφαλίζει την κίνηση του σώματος, το διανοητικό. Ψυχή και σώμα λοιπόν για τους αρχαίους είναι κατά κάποιο τρόπο ταυτόσιμες έννοιες. Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα, ο Έρικ Γκρέγκ, ένας σημαντικός σύγχρονος design αναλυτής, μιλώντας για την ψυχή, λέει: ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσω να αποδώσω φαινομενολογικά αυτή την αποσυντηθήσα έννοια είναι ότι η ψυχή ή η ζωή της ψυχής, εντός εισαγωγικών, είναι η συγκέντρωση πολύ προσωπικών εμπειριών ενός ατόμου. Με τον όρο συγκέντρωση εννοώ τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο που εσύ ή εγώ έχουμε συγκεντρώσει, οργανώσει και τοποθετήσει σε ένα ουσιαστικό απολογισμό τη συνεχιζόμενη ροή των εμπειριών που έχουμε ζήσει, ενώ συνεχίζουμε τον δρόμο μας στη ζωή. Πολύ κοντά σε αυτό που λέει και ο Μαριό Ποντί, ο οποίος ορίζει το ζωντανό σώμα ως το σώμα το οποίο βιώνω αυτή τη στιγμή. Η συνειδητότητα του σώματος υπάρχει στο σώμα, η ψυχή διαχέεται σε όλα τα σημεία. Ομοίως, ο Χούσερ λέει: σε όλες τις εμπειρίες του χώρου και των αντικειμένων που μοιάζουν με πράγματα, το ζωντανό σώμα είναι εκεί με αυτά, ως το όργανο αντίληψης των υποκειμένων που βιώνουν. Το σώμα, κατά τον Χούσερ, βρίσκεται στη συνειδητότητα ή συνεχώς στο πεδίο αντίληψης. Για να επιστρέψουμε όμως στα χωράφια μας, να αφήσουμε λίγο τη φιλοσοφία, τους αρχαίους κλπ., θα αναφερθώ σε ένα ακόμη θεραπευτικό στιγμιότυπο. Μιας και τα πράγματα έχουν την τάση να εμφανίζονται κατά την απουσία τους, έτσι όπως στη μουσική οι παύσεις καθορίζουν τον ρυθμό της μελωδίας, έτσι όπως η κραυγή χρειάζεται σιωπή για να ακουστεί, θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον να ανακαλέσουμε στιγμές της θεραπείας κατά τις οποίες ο ίδιος ο θεραπευόμενος, πιθανότατα ασυνείδητα, ζει υπό το καθεστώς μιας διχοτόμησης μεταξύ ψυχής και σώματος. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω. Μια γυναίκα έχει παραπεμφθεί για ψυχοθεραπεία από τον καρδιολόγο της, καθώς δεν παρουσιάζει κανένα παθολογικό σύμπτωμα. Οι ξαφνικές ταχυκαρδίες της δεν άπτονται κατά τον καρδιολόγο της σωματικής της υγείας, αλλά της ψυχικής. Είναι, όπως ήθιστε να λέγεται, ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Τι ρωτώ, τι ακριβώς?
ακριβώς τι σημαίνει. Ζητώ να περιγράψει αυτό το οποίο βιώνει. Η ίδια λέει ότι εντελώς ξαφνικά, στη διάρκεια της καθημερινότητάς της, βιώνει έντονα καρδιακά συμπτώματα, η πίεση της ανεβαίνει και κανείς δεν μπορεί, ούτε καν η ίδια, να εξηγήσει γιατί αυτό της συμβαίνει, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου παθολογικά ευρήματα, ούτε προφανές αίτια που της το προκαλεί. Λέγονται διάφορα μεταξύ μας, αυτό όμως το οποίο θέλω να σταθώ είναι το πώς η ίδια εισπράττει και αποκωδικοποιεί αυτά τα σωματικά συμπτώματα. Καταλήγει λοιπόν να λέει ότι της προκαλεί μεγάλο φόβο. Τι φοβάστε, ρωτάω. Φοβάμαι ότι θα πάθω εγκεφαλικό τελικά. Ναι. Αυτή η γυναίκα είναι σε μεγάλη εκδήλωση και αυτοπαρατήρηση σε σχέση με κάθε φυσική αίσθηση που της φαίνεται ανίκεια, ξένη. Κάθε τέτοια αίσθηση την κατακλείζει με φόβο και ανασφάλεια. Θεωρώ πως η γυναίκα αυτή αποκόπτει το φυσικό της σώμα από οποιαδήποτε άλλη έκφανση της ύπαρξής της. Έτσι, κάθε που δεν ανήκει στη σφαίρα αυτού που η ίδια αναγνωρίζει ως οικία αίσθηση, μεταφράζεται σε απειλή και κατ' επέκταση σε φόβο. Επιχειρώ να την καταστήσω πιο ενήμερη του όλου της ύπαρξής της. Τη ρωτώ, τι λέτε, ίσως αυτά τα συμπτώματα να μας δείχνουν ότι το σώμα μας συμμετέχει σε αυτό που βιώνουμε. Συμμετέχει σε αυτά που βιώνετε. Αυτό που επιχειρώ είναι να δει με ένα πιο οικείο βλέμμα τα σωματικά τη συμπτώματα. Να γεφυρώσω τρόπον κοινά το χάσμα που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ τη αντίληψη του εαυτού τη και τη πραγματική τη κατάσταση. Στο σημείο αυτό και πάλι η ίδια η γλώσσα με προδίδει. Με τον όρο πραγματική κατάσταση δεν αποδίδεται επαρκώς αυτό το οποίο τη συμβαίνει. Δεν πρόκειται για μια απόλυτη και σταθερή πραγματικότητα η οποία της διαφέρει. Αυτό που της συμβαίνει την αφορά καθολικά. Η ίδια αλλέλεχεται μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, είναι αυτή η πραγματικότητα. Ο όρος του Χάιντεγκερ, Berlin-Lehigh, ίσως διαφωτίζει λίγο τα πράγματα. Ο όρος αυτός μεταφράζεται στα αγγλικά ως state of mind ή being in the mood. Βρίσκομαι κρυμμένο σε μια διάθεση. Η διάθεση στην οποία βρίσκεται αυτή η γυναίκα, η οπτική από την οποία κοιτάζει τον κόσμο και το φίλτρο, αν θέλετε, μέσα από το οποίο περνούν τα ερεθίσματά της, είναι ένα φίλτρο φόβου, απειλής, αφανισμού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό εντός εισαγωγικών για αυτήν. Αυτό που θα έχει νόημα σε μια θεραπεία με αυτή τη γυναίκα θα ήταν να τη βοηθήσουν να αντιληφθεί αυτόν τον τρόπο με τον οποίο είναι στη ζωή. Στον Kierkegaard λέγεται ότι μέσω του φόβου και του άγχους μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ εμάς και του Θεού, τη σχέση του κόσμου και του εαυτού μας. Αλλά και για τον Heidegger, το υπαρξιακό άγχος μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο προς την αλήθεια, όπου ακούμε το αλφαστερικό και τη λύθη. Στην πραγμάτωση του, εαυτού μας. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της θεραπείας μας δεν θέλει να πατάξουμε το σύμπτωμα σαν έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη, αλλά να συνομιλήσουμε με αυτό. Και τότε ένας ολόκληρος κόσμος, ο δικός της κόσμος, θα μπορούσε να διανοηθεί για αυτή τη γυναίκα. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη μιας ολιστικής αντιμετώπισης του ανθρώπου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ψυχοθεραπεία. Η απομόνωση και η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων ίσως είναι εξαιρετικά σημαντικά για άλλους τομείς. Αλλήμωνο όμως, εάν σε μια εποχή που η απόλυτα συστηματική γνώση είναι το ζητούμενο, χαθεί η δυνατότητα για τις μοναδικές και ανεπανάληπτες θεραπευτικές συναντήσεις, που τελικά, πολύ απλά, αποτελούν κάποιες φορές μικρές οάσεις, σημεία συνάντησης με τον εαυτό μας, σημεία συνάντησης με τον κόσμο. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι επιστήμη και δεν πρέπει να γίνει. Είναι τέχνη και προσωπικά θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Σας ευχαριστώ.